Ανακοινώνουμε σήμερα 46 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων ανέρχεται σε 464. 72 από τα κρούσματα έχουν απροσδιόριστη πηγή μετάδοσης. 78 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 16 είναι διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Πατρών. Ευχόμαστε σε όλους τους σοβαρά ασθενείς συμπολίτες μας γρήγορη ανάρρωση. Όλοι τους παίρνουν ειδική αντιϊκή θεραπεία. Ο μέσος όρος της ηλικίας των νοσηλευωμένων είναι τα 68 έτη και των διασωληνωμένων συμπολιτών μας είναι τα 69 έτη. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ συνεχίζουν να ελέγχονται εκατοντάδες δείγματα κάθε μέρα για την παρουσία του νέου ιού. 19 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Τα σημερινά δεδομένα επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις που έρχονται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την έδρα της Υγιεινής και Επιδημιολογίας και την καθηγήτρια κυρία Σίψα, ότι τουλάχιστον 2 με 3.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη μολυνθεί από τον ιό. Σχετικά με την επιτήρηση και την δίθεν απόκρυψη του αριθμού κρουσμάτων, ακούγονται πολλά τις τελευταίες 24 ώρες, σας βεβαιώνω πως παρακολουθούμε την επιδημία όσο πιο καλά μπορούμε, με στρατηγική ιεράρχηση ελέγχου, αλλά και δειγμάτων επιτήρησης που προτείνεται ευρωπαϊκά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ειλικρινές ενδιαφέρον, αλλά παρακαλούμε να μην παρασύρουν τον κόσμο ούτε προς την κατεύθυνση του πανικού ούτε του εφησυχασμού κάποιοι επαείοντες συνάδελφοι. Η καταγραφή των σοβαρών κρουσμάτων είναι εξαντλητική. Γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και όχι δειγματοληπτικά. Τα σοβαρά και τις ΜΕΘ τα γνωρίζουμε όσο μπορούμε καλύτερα σε όλη τη χώρα. Από μόνο του ένα τέτοιο σύστημα μας δίνει μια πολύ καλή εικόνα της εξέλιξης επιδημίας. Επενδύουμε περισσότερο σε ενίσχυση αυτής της στρατηγικής με διευρυσμένο πρόγραμμα ελέγχων, με προστασία ώστε να μην γίνεται διασπορά της νόσου σε όλη την επικράτεια. Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιήσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και θα αφορά τόσο επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων όσο και κρούσματα με συμπτώματα λίμωξη αναπνευστικού στην κοινότητα. Αυτό είναι το ορθό επιστημονικά και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Από αύριο θα αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας καθημερινά, μαζί με τη δική μας ανακοίνωση, λεπτομερής αναφορά για τις περιπτώσεις της νόσου. Η στρατηγική μας σαν χώρα και σαν επιστημονικό δυναμικό έχει ως θεμέλιο λίθο τη διαφάνεια, την αλήθεια, την αποφυγή του στίγματος, την αλληλεγγύη με τον κόσμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να υποφέρει περιοριζόμενος, αλλά θα ανασάνει ελεύθερος αύριο. Δεν μπορεί όμως να γίνει ακόμη αυτό, θα ήταν ολοκληρωτικά ανεύθυνο. Αυτή τη στιγμή θέλω να εκφράσω τα βαθιά και ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες αυτών που έχασαν τους δικούς τους. Ακούσατε σήμερα για έναν συνάνθρωπό μας που έχασε τη ζωή του στην Καστοριά, έναν άνθρωπο με πολλαπλά προβλήματα υγείας, όπως όλοι οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας που έχασαν την υγεία τους, που έχασαν τη ζωή τους, που τους έχασαν οι δικοί τους. Όλοι τους ήταν άντρες και όλοι είχαν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Συμπάσχουμε και θρηνούμε μαζί σας. Η λύπη, όταν τη μοιραζόμαστε, είναι μισή. Η χαρά μας, όταν τη μοιραζόμαστε, διπλασιάζεται. Όπως στην περίπτωση του νεογέννητου χθες στο Αττικό, το οποίο είδε το φως του κόσμου μαζί με τη γενναία μητέρα του, με τη βοήθεια της ομάδας της καθηγήτριας κυρίας Καλανταρίδου, η οποία συμμετέχει και σε ειδική έκδοση οδηγιών από ομάδα επιστημόνων της Επιτροπής και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Είναι σίγουρα μια αισιόδοξη νότα, όπως και οι 5 συμπολίτες μας που πήραν εξιτήριο από χθες έως σήμερα. Να πω δύο λόγια για τους θανάτους. Στην Κίνα, ο συνολικός αριθμός θανάτων αναφέρεται σε περισσότερους από 3.200 ασθενείς, ενώ στην Ιταλία ήδη οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τις 3.000 περιπτώσεις. Από τις 16 Μαρτίου και μετά, για πρώτη φορά στην πορεία αυτής της πανδημίας, οι θάνατοι που καταγράφονται εκτός Κίνας είναι περισσότεροι από αυτούς που καταγράφησαν εντός Κίνας.
Στη μεγαλύτερη κλινική μελέτη ασθενών που ήταν επιβεβαιωμένες περιπτώσεις της νόσου, 44.000 πλάς ασθενείς, η νόσος κατέληξε σε θάνατο σε 2% των περιπτώσεων. Οι άνθρωποι άνω των 70 ετών με την πνευμονία από το νέο ιό είχαν πιθανότητα να πεθάνουν 8%, ενώ οι άνω των 80 ετών είχαν τον υψηλότερο κινδύνο θανάτου, που έφτανε το ποσοστό 15%. Παρόμοια με μια εικόνα που βλέπουμε και στην πατρίδα μας σιγά σιγά, είναι ότι τα ποσοστά θανάτων είναι υψηλότερα για τους άνδρες από τις γυναίκες και αφορά κυρίως άτομα με καρδιακά προβλήματα, διαβήτη, χρόνια αναπνευστικά νοσήματα και κακοήθειος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μελέτη που έδειξε, πολύ πρόσφατη μελέτη, πως υψηλός πυρετός σχετιζόταν με το να εμφανίσει κάποιος αναπνευστική ανεπάρκεια, αλλά μικρότερη πυθανότητα θανάτου, που δείχνει ότι ο πυρετός είναι μια σημαντική γραμμή άμυνας για αυτό τον ιό. Όλα αυτά δεν αλλάζουν την επιστημονική μας γνώση πως η συντριπτική της πλειοψηφία θα είναι μια ήπια νόσος. Στους ανθρώπους χωρίς κανένα υποκείμενο νόσημα, η θνητότητα παραμένει κάτω του 1%, ενώ σε αυτούς με υποκείμενα είναι μέχρι και 10 φορές ψηλότερη. Η εμφάνιση δύσπνοιας είναι το κύριο κλινικό σύμπτωμα που δείχνει εξέλιξη προς σοβαρή πνευμονία και αναπνευστική ανεπάρκεια στα μέχρι τώρα προσεκτικά καταγεγραμμένα περιστατικά της νόσου από διεθνή μελέτη. Παραμένουμε και είμαστε προσιλωμένοι σε δύο στόχους που αφορούν τη δημόσια υγεία. Να προφυλάξουμε τις ευπαθείς και να κολλήσουμε όσο το δυνατόν λιγότεροι ταυτόχρονα. Δεν μπορεί τα πλοία μας να έχουν εικόνα 15 Αυγούστου, με άπειρο κόσμο να σειραίει στα νησιά. Υποβαθμίζει όλη μας την προσπάθεια. Αυξάνει τον κίνδυνο για νησιώτες ηλικιωμένους, ντόπιους κάτοικους και δυσκολεύει την ανταπόκριση του συστήματος υγείας σε τυχόν μελλοντικά σοβαρά κρούσματα εκεί, με δυσκολίες στην νοσηλεία και στη διακομιδή. Όσον αφορά τα αισιόδοξα μηνύματα για τη θεραπεία που πήραμε χθες, θέλω να βεβαιώσω πως υπάρχουν επαρκείς ποσότητες των φαρμάκων για τους ασθενείς. Ο αλγόριθμος που υλοποιήθηκε χθες το βράδυ από την Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων και τον πρόεδρό της, κύριο Γαργαλιάνο, μαζί με ομάδα επιστημόνων, συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή μας και θα σχολιαστεί και εγκριθεί και από την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας. Τα σοβαρά περιστατικά απαιτούν συνδυασμένη θεραπεία με κοκτέιλ φαρμάκων, που κάποια είναι μόνο νοσοκομιακά είδη. Ταυτόχρονα, η ειδική ομάδα της Επιτροπής μας ήδη εξετάζει την πιθανή χορήγηση ορού και τις συνθήκες που μπορεί να γίνει αυτό από ανθρώπους που έχουν αναρρώσει από την νόσο, συμπολίτες μας. Άλλο ένα αισιόδοξο μήνυμα έρχεται σήμερα. Ξεκίνησε η πρώτη πειραματική κλινική έρευνα για εμβόλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα εξετάσει 45 ανθρώπους για την απάντησή τους με αντισώματα σε διαφορετικές δόσεις του νέου εμβολίου. Αυτό θα δίνεται σε δύο δόσεις με διαφορά 28 ημερών. Ήδη 4 εθελοντές έχουν πάρει την πρώτη δόση. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αναμένονται σε 3 μήνες και αυτό δείχνει ότι δεν μπορούμε να ευελπιστούμε σε μια ταχεία και μαζική παραγωγή εμβολίου πριν περάσει τουλάχιστον το καλοκαίρι. Θέλω από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μας και τις ομάδες τους που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης, τόσο στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τόσο στα νοσοκομεία, τόσο στα κέντρα υγείας, στους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, παθολόγους, λοιμοξιολόγους, πνευμονιολόγους, εντατικολόγους, αναισθησιολόγους, γενικούς γιατρούς, ακτινολόγους, εργαστηριακούς και όλους τους γιατρούς των υπόλοιπων ειδικοτήτων που δίνουν τη μάχη σώμα με σώμα, τη μάχη της ζωής και όχι του θανάτου. Αύριο ανακοινώνονται ειδικές οδηγίες για νευροπαθείς, οι οποίες θα εκδοθούν από τον καθηγητή κύριο Γιάννη Μπολέτη σε συνεργασία με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, και σήμερα έγινε πανελλαδικό webinar για πνευμονολόγους και αντιμετώπιση της νόσου από τον καθηγητή κύριο Στέλιο Λουκίδη. Εδώ θα πρέπει να τονίσω, μετά από μια αγωνιώδη έκκληση που έλαβα χθες το βράδυ από συλλόγους ασθενών με μεσογειακή αναιμία, την ασφάλεια του αίματος και την απόλυτη ανάγκη για συνέχιση της αιμοδοσίας, ώστε να εξασφαλιστεί αυτό το πολύτιμο αγαθό,
και να υπάρχει επάρκεια αίματος για αυτούς τους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Το πιο δύσκολο απ' όλα σε αυτή τη διαχείριση είναι όταν κάποιοι συμπολίτες μας εμφανίζονται ευνηδιαστικά να μπλέξουν την επιστήμη με την πολιτική, να μπλέξουν αλήθειες με ψέματα και να κατεδικάσουν στρατηγικές εκ του ασφαλούς. Δεν μπορούμε να συμβαδίσουμε με το σκεπτικό τους. Κοιτάμε μπροστά. Ο μαραθώνιος είναι ήδη στην ένατη εβδομάδα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο υπουργός κ. Χαδελιάς. Καλησπέρα για την πολιτική προστασία. Ο περιορισμός της εξάπλωσης του κορονοϊού αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας και στο πλαίσιο αυτό συνεχίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση με γνώμονα το καλύτερο για όλους μας. Προκειμένου λοιπόν να αποφύγουμε διασπορά του ιού, λαμβάνονται επιπλέον περιοριστικά μέτρα πέρα αυτό που έχουν ήδη ισχύσει. Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα 23 Τρίτου αναστέλει τη λειτουργία των ξενοδοχείων 12 λειτουργίας ως το τέλος Απριλίου, με την υποχρέωση να λειτουργεί τουλάχιστον ένα ξενοδοχείο ανά πρωτεύουσα περιφερειακής ενότητας και 3 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ειδική μέρημνα θα υπάρξει για τα ξενοδοχεία των νομών της Θράκης αλλά και των νησιών μας που φιλοξενούν ενισχυτικές δυνάμεις της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποιο ξενοδοχεία θα παραμείνουν ανοιχτά θα αποφασίσουν οι σύλλογοι των ξενοδόχων. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι όσοι Έλληνες επιστρέφουν στη χώρα είναι υποχρεωτική η 14ήμερη απομόνωσή τους στον τόπο προορισμό τους και από αύριο η επιτήρηση του μέτρου θα είναι αυστηρή σε όλη τη χώρα. Επίσης θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά και κατηγορηματικά αυστηρή σύσταση. Οι πολίτες πρέπει να παραμένουν στην κατοικία τους ώστε να αποφύγουν στο μέγιστο βαθμό τις επαφές με άτομα εκτός του στενού οικογενειακού κύκλου τους. Η κυκλοφορία εκτός οικίας πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο και μόνο για τους πολύ συγκεκριμένους λόγους που αναφέραμε χθες και στο αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση ζωτικών και μόνο αναγκών. Αγαπητοί συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, χθες από καρδιάς ευχαρίστησα κάποιες ομάδες ανθρώπων, ίσως αυτούς που προσωπικά έρχομαι πιο συχνά σε επαφή. Αυτό δεν σημαίνει δεν τιμούμε όλους εκείνους που θα έπρεπε να μένουν σπίτι, αλλά δεν μπορούν λόγω του καθήκοντος. Τιμούμε και ευχαριστούμε όλους τους φαρμακοποιούς και τους εργαζόμενους στα φαρμακεία, όλους εσάς, τους ανθρώπους των μίντια, που βοηθούν άοκνα και καθημερινά στην προσπάθεια που γίνεται σε όλη τη χώρα, τους επαγγελματίες οδηγούς στα ταξί, στα φορτηγά, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που δυστυχώς δεν έχουν τη δυνατότητα τηλεργασίας. Όμως αυτές τις δύσκολες στιγμές που διανύουμε, δεν έχει σημασία η προσωπική αναφορά. Αυτό που μετράει είναι η προσωπική ευθύνη. Δίνουμε μια δύσκολη μάχη και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς. Σας χρειαζόμαστε όλους στο πλευρό μας να δώσουμε μαζί αυτή τη μάχη με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα της πατρίδας μας, της ζωής μας, των παιδιών μας. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η πειθαρχία και η προσήλωση στις οδηγίες. Αυτό που προέχει είναι η ατομική ευθύνη. Αυτό που προέχει είναι να εκλείψει κάθε δικαιολογία, κυρίως προς τον ίδιο μας τον εαυτό,